Πολύ πολύ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα υλικά για πάμε τα μελομακάρονα. Να δώσουμε τα υλικά γιατί έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Μελομακάρονα λοιπόν σήμερα, σοκολατένια, θα λιώσουμε μπόλικη σοκολάτα και θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 350 γραμμάρια ηλιέλαιο, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 100 γραμμάρια κονιάκ, μισή κουταλιά της σούπας κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μια κουταλιά της σούπας ξύσμα πορτοκαλιού, ένα κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμόνι, 250 γραμμάρια χυμό φρέσκο από πορτοκάλια, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια καλαμποκάλευρο. Και για το σιρόπι θα χρησιμοποιήσουμε 700 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 700 γραμμάρια νερό, 250 γραμμάρια μέλι. Και για να κάνουμε έτσι πιο ωραία και σοκολατένια τα μελομακάρονά μας, θα χρησιμοποιήσουμε 500 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 2 κουταλάκια του γλυκού ηλιέλαιο και μπόλικο φιστίκι Αιγίνης τριμμένο για να διακοσμήσουμε τα μελομακάρονα. Και τώρα όλα αυτά εσύ τα υλικά θα τα κάνεις με ένα μαγικό τρόπο να φαίνονται τόσο απλά στην Παρασκευή τους. Δεν είναι πάρα πολλά υλικά. Δεν είναι πάρα πολλά. Όχι. Απλά θα σου πω τι κάνω σε αυτή τη συνταγή τη διαφορά. Χρησιμοποιώ και ελαιόλαδο και ηλιέλαιο. Παραδοσιακά γίνονται με ελαιόλαδο, αλλά επειδή γίνονται πάρα πολύ βαριά και θέλουμε εδώ να πω ένα ελαφρύ ελαιόλαδο, βάζω μέσα και ένα σπορέλαιο, προτιμώ το ηλιέλαιο. Και για να γίνουν πιο και τραγανά, αλλά να ρουφήξουν και σιρόπι στο εσωτερικό, να γίνουν μελένια καταπληκτικά, βάζω μέσα καλαμποκάλευρο αντί για σιμιδάλι. Και πάνω αυτή που είπα ότι σε αγαπώ γιατί με σκέφτεσαι να φάω λίγο πιο light μελομακάρονα. Εντάξει, θα φάω όμως. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μάρκο, θα έρθει ναι, από εδώ. Εδώ βέβαια, βέβαια, λοιπόν, θα μου στύψει, θέλω χυμό πορτοκάλι 250 ml περίπου εδώ, πάνω από το 200. Ναι. Πάρει από εδώ πορτοκάλι, θα τα κόψει. Και εμεί πάμε εδώ τώρα να κάνουμε τη ζύμη. Θα προσθέσω μέσα ένα μεγάλο μπολ το ηλιέλαιο. Είναι πάρα πολύ εύκολη η ζύμη για τα μελομακάρονα. Θέλει μόνο προσοχή στο ζύμωμα. Δεν θέλει πάρα πολύ. Θέλει ίσα ίσα τα στερεά υλικά να αναμειχθούν με τα υγρά υλικά. Συγκεκριμένα με τα λάδια και με το χυμό πορτοκάλι. Βάζω λοιπόν μέσα το ηλιέλαιο και το ελαιόλαδο. Προσθέτω μέσα κονιάκ για να δώσουμε να έτσι έξτρα το άρωμα. Θα προσθέσω μέσα τώρα. Τώρα θα γίνει η μεγάλη η μαγεία με τα πολλά αρώματα. Εγώ εδώ πειράζει να μείνω έτσι, όχι έτσι. Προσθέτω μέσα καστανή ζάχαρη. Οπότε βλέπετε στις περισσότερες συνταγές χρησιμοποιώ καστανή ζάχαρη. Είναι και πιο υγιεινή, αλλά επειδή έχει μελάνσα, όπως λέω κάθε φορά, και ειδικά στα μελομακάρονα. Μελώνει καλύτερα. Και μελώνει καλύτερα και παίρνει ωραιότερα αρώματα και γεύση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μαύρη ζάχαρη που, είναι πιο, που κολλάει πιο πολύ. Αυτή που είναι παχύρευστη. Που είναι παχύρευστη, ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτή τη ζάχαρη. Λοιπόν, βάζω μέσα και την καστανή ζάχαρη. Εσύ αν θες να ανακατεύεις τώρα παλά παλά. Εγώ να μαζέψω αυτά. Και θα ανακατέψω βεβαίως. Θα προσθέσω μέσα ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Εδώ τώρα στα μπαχαρικά που σας έχω δώσει συνταγή, αν θέλετε να βάλετε ακόμα περισσότερη ένταση από όλα αυτά τα ωραία μπαχαρικά, μπορείτε να βάλετε και τη διπλάσια ποσότητα. Μια χαρά θα είναι. Ναι. Βεβαίως. Μάρκο, εντάξει. Ναι, ναι. Είναι 200 ακριβώς, έτσι. Λίγο παραπάνω, μου πες. 200. 250. Πες με έτσι. Αυτό είναι 50 περίπου. Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά. Θα φτάσει. Λοιπόν, μου είχε ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα από πού βγαίνει η λέξη μελομακάρονα. Βέβαια. Έψαξα λοιπόν, διάβασα, είδα διαβασμένο σήμερα γιατί δεν το ήξερα αυτό για να σου πω την αλήθεια. Και διάβασα ότι προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη μακάρια. Mm. Το οποίο ήταν ένα είδος ψωμί, μια ψυχόπιτα που δίνανε μετά τις κηδείες. Mm. Αυτό λοιπόν με τα χρόνια, στη πιο πρόσφατη, εξελίχθηκε. Στην ουσία μια τέτοια είδους ψυχόπιτα έπεσε μέσα στο μέλι, σε ένα σιρόπι και ονομάστηκε μελομακάρονο. Και πάθανε πλάκα έτσι εκεί πέρα την ώρα που το κλαίγανε το νεκρό. Ανακαλύπταν τα μελομακάρονα. Λοιπόν, τι είναι αυτό, και αρχίζαν και χοροπηδάκανε μετά. Λοιπόν, προσθέτω μέσα και το λεμόνι. Καλά, εδώ μοσχομυρίζει όλο αυτό το πράγμα. Μοσχομυρίζει ήδη και πού να δει τώρα. Θα προσθέσω μέσα πιπερόριζα τριμμένη, το τζίντζερ, το γνωστό, το φρέσκο που βρίσκουμε πλέον παντού, το οποίο στην ουσία είναι αποξηραμένο και αλέθετα. Μύρισε. Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά. Λοιπόν, βάλω λίγο ακόμα. Ναι. Μύρισε, Μάρκο. Είναι τζίντζερ σε σκόνη. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε και, πώς το λέει, και μπαχάρι ή μπορούμε να βάλουμε και γαρίφαλο. Λίγο μοσχοκάριδο. Γαρίφαλο θα βάλουμε εδώ, άλλο κουταλάκι του γλυκού. Ωραία. Mm. Θα βάλουμε σαν κανέλα, μελομακάρονο χωρίς κανέλα, δεν θέλω. Τι γίνεται.
μπόλικη κανέλα, μια κουταλιά γενναία της σούπας. Ωραία, Αντρέα, όλο αυτό το πράγμα εδώ. Είναι εκπληκτική ζύμη. Αυτό είναι για άρωμα, να το μπορείς επάνω, δηλαδή, έτσι όπως μου σχοβολάει. Και λίγο αλάτι. Τώρα, τι κάνουμε εδώ με το χυμό πορτοκαλιού. Θέλουμε κάτι να διωγγώσει, όχι να φουσκώσει όμως πάρα πολύ, τη ζύμη. Γι' αυτό θα μας βοηθήσει η σόδα. Mm-hmm. Για να ενεργοποιήσω όμως τη σόδα, πρέπει να την ανακατέψω με χυμό πορτοκάλι, με κάτι όξινο. Σε άλλες συνταγές ή σε κέικ, όπως θα σας δείξω και την άλλη εβδομάδα που θα κάνουμε red velvet cake. Τι είναι αυτό που είπες τώρα? Θα σου το πω μετά, σου κρατάω μυστικό. Ωραία. Σε άλλες συνταγές λοιπόν, για να κάνουμε δραστική την ιδιότητα της, να την κάνουμε πιο δραστική τη σόδα, την ανακατεύουμε με ξύδι. Θέλουμε κάτι όξινο. Mm-hmm. Λοιπόν, βάζω μέσα. Αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου κομμάτι, που φουσκώνει εδώ ο χυμός πορτοκαλιού. Κοίτα. Αυτόματα. Αυτόματα. Και το βάζουμε μέσα στο λάδι με τα αρωματικά. Πίστευτο. Ευχαριστώ. Πώς φούσκωσε. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε να δουλεύουμε με τα χέρια. Λοιπόν, να βάλω και αυτά πίσω. Έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά τα χέρια. Εννοείται. Και θέλουμε να κοσκινίζω εγώ. Ναι. Θα μου ρίχνεις μέσα το αλεύρι. Έλα. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εδώ τώρα εγώ σας δίνω 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 100 γραμμάρια καλαμποκάλευρο. Μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο ή λίγο ακόμα λιγότερο. Αν σας βγει πολύ σφιχτή η ζύμη, προσθέσετε με απαλές κινήσεις λίγο χυμό πορτοκάλι. Αν όχι, λίγο παραπάνω αλευράκι. Λοιπόν, προσθέτω μέσα και το καλαμποκάλευρο. Όλα μαζί. Σιγά. Ωπ, συγγνώμη. Να φύγε. Ωραία. Τι το κάνουμε τώρα αυτό, δεν έχω καταλάβει. Το κοσκινίζουμε για να ανακατευτεί πιο καλά το αλεύρι μέσα στα υπόλοιπα υλικά. Πάμε. Τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν χρησιμοποιείς μίξερ. Όχι, δεν χρειάζεται. Παιδιά με το χέρι. Ευχαριστώ. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε να κάνω λίγο χώρο. Μεγάλη προσοχή, το πιο δύσκολο κομμάτι για τα μελομακάρονα είναι να μην ζυμώσουμε πάρα πολύ το ζυμάρι. Αν ζυμωθεί πάρα πολύ θα βγάλει το λάδι και δεν θα ψηθεί, δεν θα γίνει καθόλου καλό το μελομακάρονο. Επίσης, εμένα μου αρέσει όπως βλέπετε εδώ στα μελομακάρονα, αυτά είναι χωρίς σοκολάτα, τα έχω σιροπιάσει και έχω ρίξει από πάνω το φιστί και γίνεις. Θέλω να σε μικρό μέγεθος γιατί σιροπιάζονται πιο εύκολα και βέβαια τρώγονται και πιο εύκολα. Mm-hmm. Μάρκο, εσύ μέχρι να κάνω το ζυμάρι εδώ στην κατσαρολίτσα, θα μου βάλεις μέσα για να φτιάξουμε το σιρόπι, θα βάλεις μέσα το νερό, την καστανή ζάχαρη. Όλη. Ναι, όλη την καστανή ζάχαρη. Τι ωραία. Τώρα εμένα μου έρχεται να φάω ένα. Αυτό που είχε πάνω. Βάλτε και αυτό, ένα ξυλαράκι κανένα. Τι είναι αυτό. Περίμενε, μην το πω. Τα πουράκια μου μοιάζει, τα σοκολάτα. Μπράβο. Ωραία. Και. Το προσθέσεις μέσα, κόψε το λεμόνι. Βάλτε το μέσα, ναι. Όπως είναι. Όπως είναι, έτσι. Όπως είναι. Κόψω πρώτα στη μέση. Και αφήνουμε το σιρόπι να βράσει για 5 με 7 λεπτά, όχι παραπάνω. Mm-hmm. Πριν κατεβάσουμε το σιρόπι από τη φωτιά, προσθέτουμε μέσα το μέλι. Εδώ έχω ένα ωραίο θυμαρίσιο μέλι. Τα μελομακάρονα στη συγκεκριμένη συνταγή, εγώ τα ψήνω. Τα ψήνω σε 170 βαθμούς, θέλουν περίπου 18 με 20 λεπτά, τα αφήνω να κρυώσουν πάρα πολύ καλά και μετά τα σιροπιάζω σε ζεστό σιρόπι. Λοιπόν, κοίτα πως είναι έτοιμο. Αυτό ήταν. Ρίση, Αντρέα, γιατί τα κάνεις όλα να φαίνονται τόσο εύκολα, γιατί είναι δηλαδή, πραγματικά. Συνταγές. Είναι πατροπαράδοτη συγκεκριμένη συνταγή, είναι πανεύκολη, κοίτα. Βάλτε το χέρι σου. Δηλαδή, ξέρεις τι με κάνεις και αισθάνομαι ανίκανη που δεν κάνω γλυκά. Τώρα θα ξεκινήσουμε και θα μαγειρεύουμε κάθε μέρα. Θέλω να γίνει σούπερ μαγείρισα. Μάρκο, για σένα δουλεύω. Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Δούλεψε κι άλλο για εκείνον. Να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να πλάσουμε. Θα βοηθήσει κι εσύ. Ναι. Σου βάλω εδώ ένα ταψί. Λοιπόν, η ζύμη είναι έτοιμη. Θα πλάσουμε σε μικρές μπαλίτσες, περίπου 15 γραμμάρια. Θα σου λίγο. Ωραία. Μύρισε. Αχ, μου σκοβολάει. Σου έρχεται να το φας έτσι. Ναι. Και τι κάνουμε τώρα, μπαλίτσες. Λοιπόν, τα πλάθουμε σε μικρές μπαλίτσες. Ναι. Περίπου 15 γραμμάρια, γιατί αυτά θα φουσκώσουν, μην σας φαίνονται έτσι μικρά. Και τώρα, εγώ κάνω με το δάχτυλό μου, τα πιέζω από πάνω, γιατί θα τα βοηθήσει να ρουφήξουν καλύτερα σιρόπι. Όχι, μπαλίτσα. Λίγο μικρότερη. Λίγο μικρότερη. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ. Μπορούμε αν θέλουμε και με ένα πιρούνι. Γιατί τα πιέζεις από πάνω. Γιατί τα βοηθάει να ρουφήξουν περισσότερο σιρόπι. Α, ναι. Και επίσης αυτή η μικρή λακκουβίτσα κρατάει πάνω τη σοκολάτα καλύτερα και τον ξηρό καρπό. Σωστό. Είναι κόλπο. Σωστό.
θα ξέρεις. Επίσης μπορούμε με ένα πιρουνάκι να κάνουμε αυτά τα σχέδια. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει το μελομακάρο να ρουφήξει περισσότερο, περισσότερο σιρόπι. Τα συγκεκριμένα μελομακάρονα, επειδή έχουν μέσα καλαμποκάλυμπο, θα δείτε απ' έξω, είναι τραγανά, είναι μπισκοτένια και μέσα έχουν τόσο μέλι όσο χρειάζεται. Αχ. Δεν θες να δοκιμάσεις. Με βαρύ αναστεναγμό ήταν αυτό. Μάρκο, πώς πάμε. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα κουπάτ. Βεβαίως. Και να τα κάνουμε τα μελομακάρονά μας αστεράκια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως αυτά τα κουπάτ που χρησιμοποιήσαμε χθες με την μπέγκη που ναι, κάναμε δεντράκια αστεράκια, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο τρόπο με αυτή τη ζύμη. Το μόνο που θα προσέξουμε πάλι εδώ είναι μην ταλαιπωρήσουμε πάλι τη συγκεκριμένη ζύμη, γιατί θα μολύσει, θα βγάλει το λάδι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να κάνω λίγα ακόμα. Είπαμε, ψήνουμε τα μελομακάρονα σε 170 βαθμούς 18 με 20 λεπτά το πολύ, δεν τα παραψήνουμε, γιατί αν σκληρούν πάρα πολύ τα μπισκότα, τα μελομακάρονα μάλλον, δεν θα ρουφήξουν καλά το σιρόπι. Κάνω ακόμα άλλο ένα. Μάρκο, εντάξει. Ναι, ναι. Μπράβο. Μην αγχώνεσαι. Κοίτα τι, είναι καλός όμως στις ζύμες. Και ήσυχος. Ναι. Μ' αρέσει, παίζω εγώ τώρα εσείς. Να τον πάρεις για βοηθό. Μόνο τις Παρασκευές γίνεται έμαθα χαμός εδώ, ε. Εντάξει, Αντρέα μου, ναι. Λείπει ο γάτος και χωρίζουν τα ποντίκια που λέει. Δεν λείπει ο γάτος. Λείπει ο λαγός. Εντάξει, να σου πω, την πολύ παρέα με το Σεφερλί να την προσέξει. Δεν θα σου βγει σε καλό μέχρι το τέλος της σεζόν. Μια χαρά μου γίνεται τώρα και μια χαρά θα μου βγει μέχρι το τέλος της σεζόν. Στο λέω να το ξέρεις. Σε βλέπω, είσαι στο. Βαδίζει τα χνάρια του. Τι να κάνω. Κάνω δουλίτσα πολύ πετυχημένη το δάχτυλο. Και δεν έχω βάλει και πυρούνια. Έχουμε χρόνο να κάνω ολόκληρο το ταψί. Τι κάνουμε. Τέλεια, τα κάνεις. Μπράβο. Να κάνεις και σπίτι. Θα σου κάνω και σπίτι, ναι. Α, το χάρι μαζί, θα βάλω το χάρι. Καλά, εντάξει, πάει πια. Για αυτή τη ζύμη τρελαίνονται τα πιτσιρίκια. Θα ισοπεδωθεί η κουζίνα, έχω να σου πω. Άμα μπλέξει ο Μάρκος με το χάρι, χάθηκα. Τέλεια, λοιπόν το σιρόπι. Α, Έλενα, να σκύσαι εκεί. Δεν μπορώ, άσε με τώρα να μυρίζω. Μύρισε. Μάσκα ομορφιάς με το πιο μυρωνάτο. Θα μελώσεις. Λοιπόν, βάλε τώρα όπως είναι, κατεβάζουμε τη φωτιά, το πίνουμε αυτό. Ωραία. Και τη βάζω το μέλι. Θα προσθέσεις μέσα το μέλι. Λοιπόν, εδώ. Τα αφήνω αυτά, Μάρκο, δώσουμε και αυτά εδώ που έχεις. Μάλλον, συνέχισε εσύ, συνέχισε. Αυτά τα ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο. Μέλι. Εδώ. Και πάμε να σας δείξω τώρα πώς τα σιροπιάζουμε. Το βάλες όλο το μέλι. Το βάλα, ναι. Λοιπόν, με τι να τα ανακατέψω αυτά τώρα, αυτά είναι Άντρε. Που έχω ψήσει από πρωί. Ναι. Τέλεια. Κάνε ένα καλό ανακάτεμα. Ωραία. Και έτσι όπως είναι θέλω να είναι καυτό το σιρόπι, ό,τι το κατεβάζετε από τη φωτιά, ρίχνετε μέσα τα μελομακάρον, τα οποία ξαναλέω πρέπει να είναι κρύα. Τα έχουμε βγάλει από το φούρνο και τα έχουμε αφήσει να κρυώσει εντελώς. Μπορείτε αυτό να το κάνετε και από την προηγούμενη μέρα. Να κάνετε δηλαδή σταδιακά τη συνταγή και να μην παιδεύεστε όλη τη μέρα κλεισμένη στην κουζίνα. Πρέπει να είναι κρύα. Έτσι μέσα σαν λουκουμάδες. Κατευθείαν. Όπως ρίχνουμε τις λουκουμάδες στο λάδι. Ένα-δύο λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, και εδώ έχω λιώσει σοκολάτα κουβερτούρα. Εδώ έχω βάλει μια πικρή σοκολάτα, νομίζω 67, είναι δηλαδή 67% περιεκτικότητα σε κακάο, δηλαδή είναι όλο σοκολάτα, πικρή σοκολάτα. Και έχω βάλει μέσα και λίγο ηλιέλαιο για να κάνουμε πιο ωραία την υφή της σοκολάτας και να γυαλίσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν. Μάρκο, με παρακολουθείς. Όχι, δεν παρακολουθώ, γιατί κάνω άλλη δουλειά, Αντρέα μου. Κάποια άλλη φορά θα σε παρακολουθήσω. Αντρέα, λοιπόν, ορίστε. Παίζει ρόλο το πόσο πικρή θα είναι η σοκολάτα. Κοίταξε, εγώ θέλω να είναι πικρή, γιατί αν βάλω μια σοκολάτα γάλακτος, εκτός του ότι απ' έξω θα λιώσει, βλέπεις αυτή έχει στεγνώσει, σταθεροποιείται, θα γίνει και πάρα πολύ γλυκά. Γλυκά, ναι. Πρέπει να εξισορροπεί τη γεύση ακριβώς. Δηλαδή, η σοκολάτα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, βγάζω εδώ τα μελομακάρονα, προσθέτω και τα υπόλοιπα. Επίσης και τώρα που είναι ζεστά, είναι κολλασμένα. Είναι και πανεύκολο σιρόπι το συγκεκριμένο. Μπράβο, ρίξτε τα όλα μέσα. Ένα ωραίο τραγουδάκι το γεννήθηκες για την καταστροφή, το ξέρεις έτσι. Ακουστά το έχω. Ακουστά το έχεις, είναι για σένα γραμμένο. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω, εφόσον κρυώσουν πάλι τα μελομακάρονα, πάρα πολύ σημαντικό, έχει λίγο διαδικασία, αλλά μπείτε στην κουζίνα να τα φτιάξετε γιατί θα ξετρελαθείτε. Αυτά είναι τα σιροπιασμένα που έχουν σιροπιάσει επίσης από το πρωί. Έχουν κρυώσει και τα βουτάω τώρα μέσα στη σοκολάτα. Που εδώ τώρα θα γίνει ο πανικός και ο χαμός.
Να σου πω κάτι, εγώ παίρνω έτοιμα μελομακάρονα, αλλά αυτό το πράγμα που μπαίνω σε σπίτια που μου σκοβολάνε Χριστούγεννα να σου πω, πραγματικά. Αυτό δεν είναι Χριστούγεννα, Μάρκο. Δηλαδή, τι θυμόμαστε όλοι, πρώτες μνήμες από τα Χριστούγεννα, τι είναι. Δεν το συζητώ. Αυτό είναι και η απόκριση, γιατί δύο μήνες μετά ακόμα τρως μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Αυτό που το πας, ότι είναι γλυκά τα οποία κρατάνε αρκετά. Λοιπόν, να, έτοιμο. Όιμε. Τα βουτάμε στη σοκολάτα. Τώρα αυτά κανονικά τα αφήνουμε στην κουζίνα μας να παγώσουν, να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα. Αν βιαζόμαστε όμως, εγώ να σας πω την αλήθεια, το κάνω. Τα βάζετε στο ψυγείο, δεν θέλει ούτε μισή ώρα και σταθεροποιεί τη σοκολάτα. Αυτό όμως που κινδυνεύετε να πάθετε με την σοκολάτα όταν τη βάλετε κατευθείαν στο ψυγείο είναι να γίνει πιο θαμπή. Να μην είναι γυαλιστερή η σοκολάτα. Τώρα θα μπει στο ψυγείο έτσι κι αλλιώς. Θαμπή που θα μπει, θα γίνει και θαμπή. Θα φτιάξει ολόκληρο τα ψύγια εκεί με μελομακάρονα. Ναι, δεν φτιάχνω στον Αντρέα. Φτιάχνω εδώ για τον κόσμο που είναι στο στούντιο. Περιμένει να φέρει τα χεράκια μου. Πώς. Είναι με την υπογραφή. By Marco. Ναι. Λοιπόν, αυτά τώρα. Έλενα, μπορούσαμε να το απασπαλίσει με φιστί και γίνης. Εννοείται μπορείτε να βάλετε κουντούκι, μπορείτε να βάλετε καρύδι, μπορείτε να βάλετε αμύγδαλο. Το φιστί και γίνης όμως θεωρώ ότι ταιριάζει καταπληκτικά γιατί δίνει και αυτό το ωραίο χριστουγεννιάτικο χρώμα. Να τα κάνουμε ακόμα πιο. Αυτό το styling που έχεις, αυτό το πράγμα που κάνεις. Και εδώ βέβαια βλέπετε, σας έχω ετοιμάσει δύο πιατέλες σκέτα με μπόλικο φιστί και γίνης. Και θα πάτε τώρα. Έχεις ετοιμάσει Μάρκο, δύο πιατέλες. Μάρκο, δεν θα σε δοκιμάσει. Έχω μπροστά σου εκεί τόσα μελομακάρονα, δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα. Έχω ετοιμάσει λέει δύο πιατέλες για τρία δεύτερα. Δεν θα αντέξουμε περισσότερο. Θα δοκιμάσω. Πήγα να δοκιμάσω πριν, μου το πήρε μέσα από το. Μα σε προσέγγει, γι' αυτό τα κάνει. Δεν τον άφησα γιατί θα τον βάλω σε δίαιτα. Μετά τις γιορτές, γιατί τώρα δεν τον τώρα βλέπω. Τώρα δεν είναι καλή περίοδος για δίαιτες. Ναι. Το ξέρω. Και εγώ δεν μπορώ τις γιορτές καθόλου. Λοιπόν. Θα σας βάλω όλους σε σειρά εδώ μέσα. Ω, Παναγία μου. Αυτή μέχρι και το μούσα σε βάλει αξίδηση. Αυτό δεν θα με αναγνωρίσετε, παιδιά, με δείτε χωρίς μούση. Ναι. Νομίζω ότι σου πάει πολύ το μούση. Δεν μπορούσα να σε φανταστώ χωρίς. Ούτε εγώ με αντέχω. Είσαι αστείος. Θα το κάνουμε μια μέρα. Δεν στείλες μια φωτογραφία το πρωί στο Instagram χωρίς μούση. Μα δεν μου είπατε τίποτα. Τόση ώρα το φωνάζουμε εδώ, τόση ώρα το φωνάζουμε. Στέλνεις φωτό. Τίποτα. Εσύ το μόνο που ήξερες ήταν να ψηφίσεις, ας πούμε, το άλλο ζευγάρι. Να τα. Άιντε να πούμε. Θα ενημερώνεσαι τι θέμα έχουμε για το Instagram και θα στέλνεις φωτό κάθε μέρα. Δεν μου λέτε τίποτα. Δεν με παίζετε εμένα καθόλου. Να σου πω, μόλις κάνουμε. Περίμενε γιατί σου μιλάει η Αγγελική. Κάτι λέει την Αγγελική, τι μου λες. Παραπονιάρη μου σου λέει. Σ' αγαπάει η Αγγελική πολύ. Μόλις κάνουμε. Και η Αγγελική σ' αγαπάει. Να τα λέμε αυτά. Από την Αγγελική. Μόλις κάνουμε κατηγορία στο Instagram με παραμύθια, να πάρει μια χελώνα αγκαλιά και να βγει φωτογραφία. Αγγελική, να του το πω. Όχι για το. Μόλις κάνουμε κατηγορία με παραμύθια, θα βάλω το Σεφερλί να πει τα καλύτερα που έχει πει σε μένα. Α, τα λέω κάθε βράδυ που γυρίζω σπίτι. Τέλεια. Μάρκο, φτάνει. Πήρε σπίτι. Όχι, δεν τα γεμίσω. Να σου πω, θα ζυμώσει και εμά το τέλο. Πρέπει να δοκιμάσουμε κιόλα ένα μελομακάρονο. Εννοείται θα δοκιμάσουμε, άκου λέει. Έλα. Τώρα, κάτσε. Χωρίς πού είναι τα παιδιά. Έλα, Στέλιο. Πείτε. Η Χριστίνα.